Υπήρξε επικοινωνία με τον κύριο Αραχοβίτη χθες, όπου θέσαμε και επίσημα το αίτημά μας να συναντηθούμε με την προσωπία της κυβέρνησης υπό τον Αντιπρόεδρο και το κλιμάκι του συναρμόδιων Υπουργείων. Σήμερα πήραμε την απάντηση πάλι με επικοινωνία με τον κύριο Αραχοβίτη, ο οποίος μας δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτό το αίτημά μας και ότι θα συναντηθούμε μόνο με τον ίδιο την Τετάρτη, που μας είχε καλέσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς καταγγέλνουμε τη στάση της κυβέρνησης που δεν θέλει ουσιαστική συζήτηση επί των ετοιμάτων μας και να δώσει λύσεις και επεκφεύγει. Και επιμένουμε στο αίτημά μας για μια ακόμη φορά και δημόσια να συναντηθούμε με τον Αντιπρόεδρο και με κλιμάκιο του συναρμόδιων Υπουργείων. Καλούμε τους αγρότες να βγουν στον δρόμο. Παναγροτικός ξεκουμός είναι η μόνη λύση ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε ικανοποίηση των δίκαιων, λογικών και ετοιμάτων επιβίωσης που έχουμε θέσει και βρισκόμαστε στον δρόμο για ένατη ημέρα. Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που βγήκαν σήμερα στα Μάλγαρα, στην περιοχή του Λαγκαδά και στήσαν νέα μπλόκα. Και καλούμε όλους τους αγρότες να το καταλάβουν, να το πάρουν απόφαση ότι η δική τους συμμετοχή είναι που θα κρίνει τελικά το τι θα κερδίσουμε από αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. Ταυτόχρονα, υλοποιώντας και την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης, της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, κλιμακώνουμε όπως έγινε σήμερα στον Πλατήκαπο, θα ακολουθήσει και η συνέλευση, θα αποφασίσουμε και τα παραπέρα βήματά μας, όμως η κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει την πρώτη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και θα πρέπει να δώσει λύσεις, βεβαίως αφού συναντηθεί μαζί μας και συζητήσουμε τα αιτήματα. Μας είπε ότι θα συναντηθούν μόνο με τον ίδιο την Τετάρτη, που μας κάλεσε δημόσια. Δεν θα ήταν η ηγεσία του. Λοιπόν, ούτε καν η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είχε δηλώσει την Κυριακή. Λοιπόν, αυτό η κυβέρνηση έχει κάνει δύο βήματα πίσω. Και αρνείται το διάλογο και έχει κάνει πίσω ακόμα και σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εάν θέλει να επιλύσει τα προβλήματα και αν θέλει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, γιατί εμείς θα την κλιμακώσουμε, έχει και το πιπόδι και το μαχαίρι να γίνει αυτός ο διάλογος. Μπορεί να το αποφασίσει και τώρα και απόψη κιόλας, να κλείσουμε μια ημερομηνία που θα συναντηθούμε με τον Αντιπρόεδρο και τα συναρμόδια Υπουργεία και να αποφασίσουμε και να συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει.